ρωτάω, κύριε Σταθάκη, για 2-3 λεπτά παρακαλώ, να μην ανοίξει αυτό ο διάλογος. Δεν θα τα χρειαστώ. Απαντήστε. Η κατάσταση της αλήθειας είναι πάρα πολύ απλή. Εάν κάνετε τον κόπο να κοιτάξετε 3 slides πριν, όταν αρχίζουν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μια που έχετε όλα τα slides μπροστά σας, εγώ τα θυμάμαι μάλλον, θα διαπιστώνατε ότι η πρώτη πρόταση που υπάρχει αφορά το δημόσιο χρέος και την απομείωση του δημόσιου χρέους, έτσι που να απαλλαγεί η χώρα, έχει όλες τις προτάσεις μέσα, να απαλλαγεί η χώρα από την ανάγκη παραγωγής πλεονασμάτων. Άρα στο τέταρτο κατά σειρά slide, όταν αναφέρεται στον προϋπολογισμό, το balance budget δεν εξέπληξε κανένα. Μόνο εσείς το ερμηνεύσατε όπως το ερμηνεύετε, διότι είχαν προηγηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες δεν χρειάζεται η χώρα να παράγει τέτοια πλεονάσματα. Άρα είναι πολύ απλό, έπρεπε να το βάλω primary, μιας και δεν ήξερα ότι δουλεύει το σύστημα ανάλυσης των αναλύσεών μας με τόση ακρίβεια. Την επόμενη φορά να προσθέσω το primary λοιπόν, για να μην υπάρχει παραμικρή παρεξήγηση. Δεύτερον, επιμένω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δεσμευτεί για το 2015 ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, αν γίνουμε κυβέρνηση. Δεν πρέπει να συγχαίεται τη διάθεση και την πρόθεση να αυξήσουμε, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, να κάνουμε, να δείξουμε, που αποτελεί όντως βασικό σκοπό του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό υποθέτω μας ψηφίσουν και οι πολίτες. Με το ότι το 2015 θα γίνουν όλα ως διαμαγείας. Τρίτον. Υποθέτω ότι... Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κύριε συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Κύριε Σταθάκη, συνεχίστε εσείς, παρακαλώ. Μην απαντάτε. Συνεχίστε. Υποθέτω ότι αυτό το οποίο έχει δεσμευτεί να κάνει το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης βήμα προς βήμα. Από την πρώτη μέρα που θα βγει η κυβέρνηση, γι' αυτό και έφτιαξε ένα πρόγραμμα το οποίο υπό τους δεδομένους δημοσιονομικούς περιορισμούς θα εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα. Κυρία Πατσαρά, Γεωργία έχει το λόγο. Α, ναι, ναι. Καλά, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, δεν θα φάμε. Το δίκιο δεν θα το φάμε με τίποτα. Εδώ είμαστε. Λέτε, κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο. 44% πρωτογενείς δαπάνες από πότε συνεπώς. 44% πρωτογενείς δαπάνες. Από πότε. Εσείς το λέτε. Από πότε. Δεν έχει ημερομηνία. Ακούω. 15. Πείτε μας πότε για να ξέρουμε πότε θα αυξήσετε μισθούς και συντάξεις ή πότε θα αυξήσετε φόρους. Συγγνώμη. Παπανών, τι παραλάβατε πριν από τρία χρόνια και τι παραδίδετε τώρα από άποψη δημοσίων δαπανών, πρωτογενών. Πέστε αυτά τα δύο νούμερα. Τι παραλάβατε, κύριε. Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να φωνάζετε. Μόνο εσείς θέλετε να μάθετε. Μόνο εσείς θέλετε να μάθετε. Μη φωνάζετε. Αυτό... Τι να τον κάνω, κύριε Βρουσίγια, πείτε μου τι να του κάνω. Πόσο περικόπησαν οι δημόσιες δαπάνες. Παρακαλώ, απαντά, κύριε Σταθάκη, και κλείνω. Μα έτσι, ναι, κύριε Υπουργέ. Εκλείνω σε πόσο. Άρα, είναι σαφές. Αλλά αυτό θα κάνουμε τώρα, δεν γίνεται. Όχι, έτσι όμως, δεν γίνεται. Πείτε μια κουβέντα, κλείστε και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, συνεπώς. Καλά, κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ τώρα. Δεν γράφονται αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Αφήστε να φωνάξει λίγο για να προχωρήσουμε. Συνεπώς. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν γράφονται από αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Έχετε τον Υπουργό εδώ να απαντήσει. Γιατί φωνασκείτε εσείς. Ναι, δεν αφήνει τον Υπουργό σας να μιλήσει. Είμαστε συμπληρωματικοί. Λοιπόν, συνεπώς. Δέχομαι συνεπώς ότι θα σταθεροποιήσετε τις δαπάνες. Δέχομαι συνεπώς ότι θα κρατήσετε σταθερές stabilization, λέει η παρουσίαση, τις δαπάνες στο 44%. Ωραία, συμφωνώ.
Αυτό πάω να, πάω να σας βοηθήσω. Πάω να σας βοηθήσω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι, τελείωσε αυτό. Δεν θα γίνει πια. Τελείωσε. Περιμένω και άλλοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν. Κλείστε το, την παρέμβασή σας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνω συνεπώς ότι υπάρχει μια δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ να σταθεροποιηθούν οι δαπάνες στο 44%. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρξουν μεταβολές, αλλά μέχρι τώρα από τις 20 ομιλίες άκουσα μόνο αυξήσεις. Δεν άκουσα ούτε μία μείωση. Τρίτον, να σας πω ότι περίπου το 80% των δαπανών είναι μισθοί και συντάξεις. Απορώ τι αναπροσαρμογές θα κάνετε. Και τέταρτον, αν μείνετε εδώ, μιλάμε για τεράστια αύξηση φόρων. Η κυρία Μπατσαρά Γεωργία έχει το λόγο. Δεν γίνεται, κύριε Σταθάκη. Δύο φορές σηκώθηκε η κυρία συνάδελφος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό και κλείνουμε. Κύριε Μπατσαρά, περιμένετε. Κύριε Σταθάκη. Λοιπόν. Θα σας πω σε πολύ απλά ελληνικά τι εστί μνημόνιο σε σχέση με τις διπώνησες δαπάνες. Δύο νούμερα θα σας πω. Τρία νούμερα. Η Ελλάδα έχει πρωτογενείς δαπάνες 45% του ΑΕΠ στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Τώρα είναι στο 42% και ο στόχος του μνημονίου είναι να κατέβουν στο 38% του ΑΕΠ. Υπενθυμίζω ότι η χώρα με τις χαμηλότερες δημόσιες δαπάνες είναι η Βουλγαρία με 36%. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που διατυπώνεται σε αυτό είναι ότι η Ελλάδα θα είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με ύψος δημοσίων δαπανών στο 44%, μία μονάδα κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταγμένη στο να υπηρετεί ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με εκπαίδευση, υγεία, συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση. Όχι επειδή το λέτε εσείς, κύριε Γεωργιά, έτσι. Έχει το λόγο, κύριε Υπουργέ. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα, αφού ανοίξαμε αυτό το διάλογο, πώς θα γίνει. Όλα τα θέματα τα λύσουμε τώρα. Κύριε Σαδάκη, εξαντλήσαμε νομίζω τα επιχειρήματα. Παρά τα αυτά, εξαντλήσαμε τα επιχειρήματα, παρά μόνο ήθελα να κάνω τελευταίο σχόλιο στους αριθμούς σας. Κάπου έχετε χάσει κάτι δεις πάλι. 44,2% είναι ο μέσος όρος των πρωτογενών δαπανών προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014 και όχι κάτι 41-42 που ψελίσατε. 45 είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Αυτό για την αποκατάσταση άλλη μια φορά της αλήθειας. Η κυρία Μπατσαρά έχει το λόγο. Τα υπόλοιπα με δελτία τύπου. Δεν γίνεται άλλο. Ευχαριστώ πολύ.